нахуй. Слухай, тварь, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, закрий ебало. Я тебе зараз по собі пройду на вірочці, щоб це побачили. Είναι ο διαβόητος Ολεξάντρ Μουζίτσκο, ένας από τους πιο σκληρούς Ουκρανούς ακροδεξιούς ηγέτες. Έπεσε νεκρός αργά χθες το βράδυ στη διάρκεια συμπλοκής με τις ειδικές δυνάμεις της Ουκρανικής αστυνομίας. Τον σκότωσαν με δύο σφαίρες στην καρδιά. Αμέσως μετά έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες που βλέπετε. Была проведена специальная операция по задержанию, обезвреживанию стойкой, организованной, вооруженной. Οι αστυνομικοί τον περικύκλωσαν έξω από μπαρ, στο Ρόβνο, στη δυτική Ουκρανία. Μόλις είχε φύγει από γενέθλια φίλου του, ξαφνικά τρία βανάκια και δύο τζιπ του κλείνουν το δρόμο. Ακολουθεί συμπλοκή. Οι σωματοφύλακές του συλλαμβάνονται. Τώρα οι σύντροφοί του απειλούν με εκδίκηση. Ο νεοναζιστής Μουζίτσκο ήταν υπεύθυνος του δεξιού τομέα στα δυτικά της χώρας. Ήταν 52 ετών. Είχε πολεμήσει στο πλευρό των Τσετσένων το 2000, ενώ εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για δολοφονία 20 Ρώσων στρατιωτών. Το 2003 φυλακίστηκε για απαγωγή. Έκανε εμπόριο όπλων και αλκοόλ. Το 1995 ήταν επικεφαλής της ασφάλειας του Τσετσένου ηγέτη Τζοχάρ Ντουντάγεφ, ο οποίος τον είχε θαμοφορήσει. Ο Μουζίτσκο ήταν υπερήφανος για τη δράση του και ανέβαζε συχνά βίντεο στο διαδίκτυο, όπως αυτό που εξευτελίζει εισαγγελέα πιάνοντάς τον από το λαιμό. Κοίτα, σκοτή, δεν χωρίζει, δεν χωρίζει ο Μπόβεσκι, δεν έχει προδομή πρώτη. Δεν χωρίζει. Δεν χωρίζει. Σε μια άλλη περίπτωση αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα του κάνοντας επίδειξη δύναμης μέσα σε δημοτικό συμβούλιο. Οι ακροδεξοί θεωρούν όμως ότι πίσω από τη δολοφονία του κρύβονται οι Ρώσοι και δίνουν μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Κάνουν λόγο για ομάδα μασκοφόρων που του έσυσε μπλόκο, τον έσυρε έξω από το αυτοκίνητο και του έδεσε τα χέρια. Это прогруппа работала. Альфа, походу. Были настолько наглые, блин, что некоторые даже не в масках, как бы работали чужие, были все в масках. Αμέσως μετά, με την ψυχραιμία και τις γνώσεις εκτελεστή, του έριξαν δύο φορές στην καρδιά. Ωστόσο, δεν πέθανε αμέσως. Μετά από λίγη ώρα, ο γιατρός που έφτασε διαπίστωσε το θάνατό του. Σαν τέζε ραζόντρανα, το προβεράλε, че νεμά να νιόν μπρονιζιλέτα, και выстрелил в сердце. Ο θάνατος του διαβόητου ακροδεξιού ηγέτη ήρθε λίγες ώρες μετά τις σκληρές δηλώσεις της πρώην Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσέγκο, για τη Ρωσία. Δηλώσεις που υποκλάψαν, όπως όλα δείχνουν, από τη Μόσχα και δημοσιεύτηκαν από ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. Жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы, чтобы они у меня Крым получили. Я бы нашла, как замочить эти... Η Τιμοσέγκο συνομιλεί με τον αναπληρωτή γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας της Ουκρανίας. Λίγο αργότερα, με μήνυμά της στο Twitter, θα κατηγορήσει τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ότι αλλίωσαν τα λεγόμενά της. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Ουκρανοί στρατιώτες επιβιβάζονται σε λεωφορεία και καταλείπουν την Κριμαία παίρνοντας μαζί τις οικογένειές τους, την ώρα που το ΝΑΤΟ φοβάται η εισβολή της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά και οι Ουκρανοί ναύτες με φουσκωτά εγκαταλείπουν τα πλοία τους στη Δυτική Κριμαία. А крысы бегут сюда. Нас выперли. Что? Чем мы крысы? Мы не крысы, не бежим. А что, мне надо было там оставаться? Что бы я этим добился? Я бы не вернул бы, блин, Крым бы Украине, правильно? Την ίδια ώρα, η ρωσική τηλεόραση μεταδίδει τις εικόνες που βλέπετε. Ουκρανοί στρατιώτες που επέλεξαν να παραμείνουν στη Χερσόνησο ορκίζονται πίστη στη ρωσική σημαία. Σύμφωνα με τη Μόσχα, το 85% των Ουκρανών επέλεξε να παραμείνει. Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας απέπεμψε τον Υπουργό Άμυνας με αφορμή τις επικρίσεις που δέχτηκε για τους χειρισμούς του στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Η
Η κατάσταση στην Ουκρανία κυριάρχησε και στη Σύνοδο για την Πυρηνική Ασφάλεια στη Χάγη, με τους ηγέτες των G7 να αποφασίζουν να μην πάρουν μέρος στη Σύνοδο στο Σότσι τον Ιούνιο. Solange das politische Umfeld für G8 wie im Augenblick nicht vorhanden ist, gibt es G8 nicht weder als Gipfel, konkreten Gipfel noch als Format. Мы вновь подчеркнули необходимость в полной мере уважать результаты референдума, который состоялся в Крыму. Οι ηγέτες πάντως είναι αποφασισμένοι να εντείνουν τις αντιδράσεις τους ακόμη και με συντονισμένες κυρώσεις.